Του αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας ο αγιασμός του δούλου και της δούλης. Πάρα πολύ σοβαρό, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο όπως θα δούμε, αλλά είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 1051 από το κεφάλαιο Γ και από το εδάφιο 14. Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έλθω προς σε ταχύτερον. Αλλά εάν βραδίνω, δια να εξεύρεις πως πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστεύθη στον κόσμο, ανελήφθη δόξη. Το πνεύμα όμως ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την αυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων των γάμων, προσταζόντων από χιβρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε, για να μεταλαμβάνωση με τευχαριστίας η πιστή, η γνωρίστη στην αλήθεια. Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον όταν λαμβάνεται με τευχαριστίας. Διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδελφούς, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας, την οποία παρακολούθησες. Τας δε βεβήλους, γραώδης, μύθους παρετού, και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβειαν, διότι σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελούσης. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, επειδή δια τούτο και κοπιάζομεν και ονειδιζόμεθα, διότι ελπίζομεν εις τον ζώντα Θεόν ώστις είναι ο σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Παρήγγειλε ταύτα και δίδασκε, μη δίσας μην κατηφρονεί τη νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγων, εις αναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστην, εις καθαρότητα, έως να έλθω κατεγίνου εις την ανάγνωσιν ή και εις την προτροπήν και εις την διδασκαλίαν. Μία μέλη το χάρισμα το οποίο είναι εσύ, το οποίο εδόθη εις έδια προφητείας με τα επιθέσεως χειρών του Πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου, πρόσεχε εις αυτόν και εις την διδασκαλίαν, επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς σε. Αμήν, αλληλούια και δόξα. Υπάρχει η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, που είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας, μόνο όμως αν είναι πραγματικά στήλος και εδραίωμα της αληθείας, τότε και είναι και οίκος Θεού Ζώντος. Εδώ δηλαδή κατοικεί ο ζωντανός αληθινός Θεός, με την προϋπόθεση ότι στην Εκκλησία κηρύτεται η απόλυτη αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, χωρίς προσθέσεις ή αφαιρέσεις και χωρίς αιρέσεις αλλά και ψευδοδιδασκαλίες. Αλλιώς δεν είναι οίκος Θεού Ζώντος. Βεβαίως, μέσα στην Εκκλησία, εξάπαντος λέει ο Λόγος του Θεού, και μάλιστα να το διαβάσω από μέσα, υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτε μεταξύ του λαού, καθώς και με το αξί σας θέλουσιν είστε ψευτοδιδάσκαλοι, οι οποίοι θέλουσι παρισάξει αιρέσεις απολίας, φτάνοντες να αρνούνται και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύραντες σε αυτούς
ταχείαν απώλειαν. Και πολλοί όμως θέλουσι ακολουθήσει τας απολίας αυτών, για τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί. Άρα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία το βέβαιο είναι ότι θα υπάρχουν και αιρέσεις και ψευδοδιδασκαλίες, αλίμον όμως αυτόν που θα φέρει το σκάνδαλο. Καλύτερα είναι σε αυτόν που θα φέρει το σκάνδαλο μέσα στην Εκκλησία να δεθεί μήλου πέτρα και να ρηφθεί στη θάλασσα. Γιατί όμως επιτρέπει ο Θεός αιρέσεις και ψευδοδιδασκαλίες? Για να φανερωθούν οι δόκιμοι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει «Αγωνιστείτε, σπουδάσατε να παραστήσετε τα σώμα, να παραστήσετε τους εαυτούς σας δόκιμους στον Θεό, εργάτες που δεν θα ντρέπονται για το έργο τους, γιατί θα ορθοτομούν το λόγο της αληθείας». Πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, να ορθοτομούμε το λόγο της αληθείας. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη λογική και ο Απόστολος Παύλος στέλνει αυτή την πρώτη επιστολή προς τον Τιμόθεο από τη Ρώμη, λέγοντας ότι αυτά που σου γράφω ελπίζω να έλθω προς ταχύτερον, αλλά στα γράφω για να εξεύρεις προς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού. Δηλαδή πως πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Γιατί εμείς έχουμε πάρει όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, στερεά απόφαση να είμαι θα μιμητέ της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μία είναι η περιστερά μου, η τεκούσα αυτήν και η εκλεκτή της τεκούσης αυτήν. Γιατί? Γιατί κηρύττουμε μόνο αυτά που κηρύττει, πράττουμε μόνο αυτά που αυτή πράττει και συμπεριφερόμεθα ακριβώς το ίδιο όπως συμπεριφέρονταν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δηλαδή, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι πάρα πολύ σοβαρό να υποτασσόμεθα εις τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και τι σημαίνει δόγματα? Όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι αυτό και μόνο η απόλυτη αλήθεια, χωρίς να προσθέτουμε και χωρίς να φέρουμε. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, να ξέρεις ακριβώς πως πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο του Θεού του Ζώντος, που είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, εάν είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας, αναγνωρίζοντας το μυστήριο της ευσεβίας ότι είναι μέγα. Τι θα πει ευσέβεια? Το Θεό φοβάμαι και τους ανθρώπους όλους τους ντρέπομαι και τους σέβομαι. Αυτό είναι η ευσέβεια. Ο ασεβής τι ήταν? Τους ανθρώπους, το Θεό δεν φοβότανε και τους ανθρώπους δεν ντρεπότανε. Εμείς λοιπόν σεβόμεθα, ντρεπόμεθα τους ανθρώπους, γιατί φοβόμαστε το Θεό. Και έτσι λοιπόν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο είναι ένα, μέγα. Πρώτον, ότι ο Λόγος του Θεού, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Έγινε άνθρωπος και μάλιστα γεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίστηκε και εδικαιώθη εν πνεύματι και πέθανε για τις αμαρτίες μας, για να μην πεθάνουμε εμείς για τις δικές μας αμαρτίες, πέθανε αυτός για τις αμαρτίες μας και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Και τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας, γιατί δεν μπορούσε να δει τον δίκαιο να είδη διαφθορά. Δεν πέθανε για τις αμαρτίες του,
αλλά για τις δικές μας αμαρτίες. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέστησε. Αλλά όποιος πιστεύει ότι ο Πατέρας Θεός ανέστησε τον Χριστό και ο Ιησούς Χριστός ανεστημένος, ζωντανός και κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού, αυτός λογίζεται δίκαιος από τον Πατέρα Θεό. Μετά την Αναστασή Του φανερώθηκε πρώτα στους αγγέλους, όχι στους ανθρώπους, γιατί έγινε σεισμός μέγας. Οι άγγελοι άνοιξαν τον τάφο, σύροντες τον μεγάλο βράχο που έκλεινε τον τάφο, και εφανερώθη στους αγγέλους, ώστε όταν αργότερα, γιατί η Ανάσταση έγινε στις 3 ώρα το πρωί, όταν αργότερα οι γυναίκες το πρωί 5 η ώρα, 6 ώρα έφτασαν και πήγαν για να λείψουν το σώμα του με λάδι, είδαν τον τάφο κενό, αλλά και είδαν και δύο αγγέλους που τους είπαν: «Εσείς τι ζητείτε, το ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, ανεστήθη, δέστε και πηγαίνετε στους μαθητάς του και πέστε τους ότι εγώ πηγαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας και ότι εγώ είμαι ανεστημένος». Δεν πίστεψαν και έφυγαν τρομοκρατημένες, και όταν το είπαν στους μαθητές νόμισαν ότι φλιαρούσαν οι μαθητές. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν. Δεν είναι εύκολο να πιστέψει κανείς ότι ένας άνθρωπος νεκρός ανεστήθη. Δεν πιστεύετε. Γι' αυτό και εμείς που το πιστέψαμε, δεν είναι εξιδίας ημών, σοφίας, συνέσεως, δυνάμεως, πρωτοβουλίας, πίστεως. Όχι. Είναι διαπίστεως μεν, αλλά αυτή η πίστη σώζουσα είναι δώρο Θεού. Ο Θεός έκανε δώρο σε μας να πιστέψουμε το απίστευτο. Ότι ένας κάποιος Ιησούς Ναζωραίος, περιφρονημένος εντελώς, τον οποίον οι Ρωμαίοι εσταύρωσαν, την τρίτη μέρα ο Πατέρας Θεός τον ανέστησε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να πιστέψουμε ότι αυτός σταυρώθηκε και πέθανε απεσταλμένος από τον Πατέρα Του για τις αμαρτίες μας. Κύριε Θεέ μου, σε ευχαριστούμε. Και ο Πατέρας Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας. Δεν πιστεύετε αυτό, αλλά εμείς όλοι το πιστεύουμε. Και όχι μόνο το πιστεύουμε, είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά μας. Δηλαδή ό,τι και να μας πούνε, ότι είναι ανοησία, ότι αυτά που λέτε, όπως και να μας τα κρίνουν, εμείς είμαστε βέβαιοι, γιατί έχουμε δει Ιησούν Χριστόν και τούτον ανεστημένο στη ζωή μας και τον βλέπουμε. Μπορεί να τον βλέπουμε, αν και πολλές φορές τον βλέπουμε με την όψη μας, με το βλέμμα μας, αλλά το βλέπουμε με τα έργα Του. Αν λέει δεν πιστεύετε στα λόγια μου, να πιστεύετε στα έργα μου τα οποία κάνω. Και η αλήθεια είναι ότι τα έργα που κάνει στη ζωή μας ο Ιησούς Χριστός είναι φοβερά και μοναδικά. Εκείνο δε το οποίο είναι θαύμα μεγάλο είναι η αναγέννηση, που ο Πατέρας Θεός μας αναγεννάει χάριν του Χριστού, αλλάζει, μας ξαναγεννάει. Δηλαδή το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα, το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα, και μας καθιστά κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Και το δεύτερο μεγάλο θαύμα που κάνει στη ζωή μας, αφού μας διατάζει να βαφτιστούμε ενίδατοι για να γράψει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, είναι ότι έρχεται και μας βαφτίζει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Πού να πιστέψει ο άνθρωπος ότι βαφτισμένος εν πνεύματι Αγίου και πυρή, ένα παιδάκι, ένας γέροντας, ένας νέος, μιλάει γλώσσες αγνώριστες, γιατί το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα του προσεύχεται και υπέρμεσιτεύει μόνο υπέρ των Αγίων. Για όλες τις ασθενείες μας, για όλες τις αδυναμίες μας, για όλα τα προβλήματά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέρφια, να μην λησμονούμε, να έχουμε και οικογενειακή προσευχή δια Πνεύματος Αγίου, όλοι μας να μιλάμε γλώσσες,
πατέρας, μάνα, παιδιά, εγγόνια, αλλά και να έχουμε και συμμελέτη, γιατί αυτό που διαβάσαμε στο τέλος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, και τότε θα έχεις πρόοδο στη ζωή σου, στο σχολείο σου, στη δουλειά σου, στη ζωή σου, παντού. Τα προοδεύεις. Είναι λοιπόν υποχρέωση, ανάγκη και ευλογία ο πατέρας και η μητέρα μαζί με τα παιδιά να συμμελετάνε το Λόγο του Θεού, αν είναι δυνατόν και κάθε μέρα, για να βλέπουν και τον εαυτό τους και τα παιδιά τους να προοδεύουν στη ζωή τους. Αλλά αυτή η πρόοδος έχει κινδύνους. Μπορεί να σε κάνει να υπερηφανευθείς και να πεις, βρε, ποιος είμαι εγώ, αλλά το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ουχή εγώ αλλά ο Κύριος. Ουχή εγώ αλλά το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μου. Γιατί ο Θεός, και αυτό σας παρακαλώ να μην το ξεχνάμε αγαπημένα μου αδέλφια, υπέρεκ περισσού κάμει όσα εμείς ζητούμε ή νοούμε, πότε όμως, κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας. Δηλαδή ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί. Και λέει κάτι που θέλω να το διαβάσω στην επιστολή προς Εφεσίους, που μου αρέσει, ιδιαιτέρως μου αρέσει, λέει, δια να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος του Αγίου, όταν μιλάτε ξένες γλώσσες, πληρούστε δηλαδή Πνεύματος Αγίου, θα κρατεωθείτε εν πάση δυνάμει δια του Πνεύματος του Αγίου, προσοχή, εις των εσωτερικών άνθρωπων. Δεν θα γίνουμε Σαμσόν, δεν είναι αυτή η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Θα ενδυναμούται ο εσωτερικός μας άνθρωπος, με αποτέλεσμα ο Χριστός να κατοικεί δια της πίστεως στις καρδιές μας. Καταλαβαίνεις πόσο σοβαρό είναι να κατοικεί ο Χριστός δια της πίστεως, επειδή πληρούσε Πνεύματος Αγίου στην καρδιά σου. Ο Χριστός θα κατοικεί δια πίστεως στην καρδιά σου, για να μπορείς εριζωμένος και τεθεμελιωμένος εν αγάπη Θεού Πατρός, εγκεχημένη στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου, να μπορείς να καταλαβαίνεις μαζί με όλους τους Αγίους το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, δηλαδή το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος, ιδιαιτέρως δε τα βάθη του Θεού. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορούμε να γνωρίσουμε τα βάθη του Θεού, και τότε θα μας αποκαλυφθεί και θα γνωρίσουμε κάτι ιδιαίτερο, την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση. Φοβερό. Θα γνωρίσεις πόσο πολύ σε αγαπάει ο Χριστός. Δεν το γνωρίζουμε όλοι. Μόνο όταν πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου κρατεούμεθα εν πάση τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε ο Χριστός να κατοικεί στην καρδιά μας, τότε μπορούμε να καταλαμβάνουμε, να γνωρίζουμε το πλήρωμα της θεότητας, το πλάτος, το μήκος, το ύψος και το αβάθη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, και τότε και μόνο τότε μπορούμε να γνωρίσουμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Χριστός. Κάνε, Κύριε, να τα γνωρίσουμε. Και τότε θα συμβεί το φοβερό και μεγάλο θαύμα. Όπως ο Χριστός, στον Χριστό Ιησού, τον άνθρωπο, κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός, έτσι και σε σένα, προσέχετε όμως, ας προσέχουμε, βόηθα μας, Κύριε, έτσι και σε σένα και σε μένα, που μπόρεσα και γνώρισα
την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη γνώση, τότε θα κατοικήσει μέσα μου όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Μπορείς να το πιστέψεις? Το πιστεύω γιατί το λέω λόγος του Θεού. Και το ζητάω γιατί ο λόγος του Θεού λέει αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Όσα ανετήσετε εν το ονόματί μου από τον Πατέρα μου τον ουράνιο θα σας τα χαρίσει. Δηλαδή θα μου χαρίσει ο Θεός να κατοικεί μέσα μου όλο το πλήρωμα της θεότητας στο σώμα μου. Η απάντηση είναι ναι. Και η γνώμη μου είναι το πιστεύω Κύριε, αλλά βοήθησέ με στην απιστία μου. Το πιστεύω, βοήθησέ με. Βοήθησέ με να το πιστεύω και να το απολαύσω. Έτσι λοιπόν αγαπημένα μου αδέλφια, λέει ο Λόγος του Θεού, αφού μας εξηγεί ποιο είναι το πλήρωμα, το μυστήριο της ευσεβίας, έρχεται τώρα να μας πει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το Πνεύμα το Άγιο προφητεύει, έχει προφητεύσει και προφητεύει, ότι στις επόμενες ημέρες, κάθε φορά, ιδίως προς το τέλος, θα αποστατήσουν μερικοί από τις πίσεως. Γιατί? Γιατί θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης. Πού, μέσα στην Εκκλησία? Ναι. Μέσα στην Εκκλησία θα υπάρχουν πνεύματα πλάνης, βέβαια. Και ετεροδιδασκαλίες και ψευδοδιδασκαλίες και αιρέσεις, για να φανερωθούν οι δόκιμοι, αλλά και αιρέσεις απολίας, τις οποίες θα πιστέψουν, με αποτέλεσμα να αποστατήσουν από την αληθινή πίστη. Θα λένε ότι είναι πιστή, αλλά δεν θα είναι. Θα πιστεύουν και θα νομίζουν ότι είναι πιστή, αλλά δεν θα είναι, γιατί θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης. Και όχι μόνο πνεύματα πλάνης, θα πιστεύουν και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Φοβερό, αδελφοί. Μέσα στην Εκκλησία θα υπάρχουν διδασκαλίες δαιμονίων, πνεύματα πλάνης, υποκρίσεις ψευδολόγων. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά είναι γραμμένο. Και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Γι' αυτό να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Τι ακούμε, τι μας λένε. Και ό,τι ακούμε να το διασταυρώνουμε με το Λόγο του Θεού. Όχι με ανθρώπινη κρίση και λογική, με το Λόγο του Θεού όμως να το διασταυρώνουμε. Γιατί αυτοί εν τέλει θα φτάσουν και σε σημεία πάρα πολύ άσχημα, θα εμποδίζουν το γάμο, θα προστάζουν αποχή προβάτων, βρωμάτων και θα λένε διδασκαλίες που δεν μπορείς να τις υπολογίσεις. Γι' αυτό και παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και απορρίψιμον όταν λαμβάνεται μετευχαριστίας, διότι αδειάζεται με τον αληθινό Λόγο του Θεού και την προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Και ο άνθρωπος αγιάζεται μόνο με το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε. Και να προσεύχεστε. Πολύ σημαντικό στο ταμείο σου να προσεύχεσαι, ιδιαιτέρως δεν το ξαναλέω και θα το λέω σε όλη μου τη ζωή όσο είμαι εδώ, και να ζητάς από το Θεό να σε ανεβάζει στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Γιατί εκεί στο θρόνο της χάριτος του Θεού, επί το Λόγο του Κυρίου, όχι με τη φαντασία σου, επί το Λόγο του Κυρίου, εκεί θα ζήσεις προσωπικές, βιωματικές, πνευματικές εμπειρίες που δεν συγχωρείται στους ανθρώπους να λαλήσεις.
Μα ποιος είμαι, ο Απόστολος Παύλος? Όχι. Είμαι αυτός που πιστεύω στο λόγο που έγραψε ο Απόστολος Παύλος. Αμήν, αδελφοί. Και τώρα μπαίνουμε στην λογική της διδασκαλίας. Ταύτα, εάν συμβουλεύεις τους αδελφούς σου, τότε θα είσαι καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, καλός υπηρέτης του Χριστού. Μόνο εάν συμβουλεύεις αυτά τους αδελφούς σου, θα είσαι καλός υπηρέτης του Χριστού, άρα οικονόμος, διαχειριστής των μυστηρίων του Θεού. Δηλαδή ο Θεός θα σου αποκαλύπτει όλο και περισσότερο τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν θα είναι τίποτα και κρυμμένο σε σένα. Μα όλα θα τα μάθεις? Όχι, αλλά όλο και περισσότερο. Γιατί δεν σταματάει ποτέ η εκπαίδευση του Κυρίου και στον ουρανό ακόμη θα μαθαίνουμε και θα συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Πότε? Στους αιώνες των αιώνων. Καθώς θα εντρέφεσαι μέσα στα λόγια της πίστεως, αλλά προσοχή, και της καλής διδασκαλίας την οποία παρακολούθησες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό να παρακολουθούμε ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Καλή διδασκαλία, όχι φαντασίες ανθρώπινες, λόγια ανθρώπων. Πολύ σοβαρό αυτό. Μόνο τότε θα εντρέφεσαι στα λόγια της πίστεως όταν θα παρακολουθείς την καλή διδασκαλία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ποτέ να μην προσθέτουμε, ποτέ να μην αφαιρούμε, αδερφοί. Ποτέ να μην επηρεαζόμεθα από ανθρώπινα λόγια, ανθρώπινες διδασκαλίες. Αλλά να στρέφουμε το βλέμμα μας με προσοχή προσέχε σε αυτόν και στη διδασκαλία και επίμενε σε αυτά. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία και επίμενε σε αυτά. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε τώρα πραγματικά στην ουσία των πραγμάτων. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού και γύμνιζε τον εαυτό σε ευσέβεια. Δηλαδή υπάρχουν βεβήλοι, παραμύθια δηλαδή, ψέματα μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι φοβερό, αδελφοί, να ομολογεί ο Λόγος του Θεού ότι μέσα στην Εκκλησία θα υπάρχουν ψευδοδιδασκαλίες, αιρέσεις, πνεύματα πλάνης, διδασκαλίες δαιμονίων, υποκρίσεις ψευδολόγων και βέβυλες και γραώδες μύθους, μύθοι. Θεός να μας φυλάει. Φύλαξέ μας, Κύριε μου. Φύλαξέ μας, Κύριε μου. Διότι και γύμναζε σε αυτόν στην ευσέβεια. Πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό? Με το να γυμνάζεις τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να πλησιάζεις όλο και περισσότερο το Θεό με φόβο Θεού. Γιατί ο φοβούμενος τον Θεό, το λέει και θέλω μια φορά ακόμη να το δούμε πόσο σοβαρό είναι ο φοβούμενος τον Θεό, τι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να έχει καρπό καλό και το διαβάζω. Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριον, διότι αυτός περπατάει εις τα σωδούς αυτού. Αυτός είναι ο ευλογημένος άνθρωπος. Και πώς θα καταλάβω αν είμαι φοβούμενος στον Θεό? Δεν φοβάμαι μήπως μου ρίξει κεραυνό, μήπως με τιμωρήσει. Φοβάμαι μήπως τον λυπήσω. Μήπως σκεφτώ, κάνω, πω πράγματα έξω από το λόγο του. Αυτός είναι ο φοβούμενος στον Θεό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τότε θα είναι ευτυχισμένος στη ζωή του. Ευλογημένος, αλλά και ευτυχισμένος.
Δεν θα έχει προβλήματα οικογενειακά. Θα είναι ευτυχισμένος στη ζωή του. Πάντοτε θα περάσουν δοκιμασίες. Θα έρθουν και πειρασμοί. Αλλά όταν ο άνθρωπος μένει στο φόβο του Θεού, βρίσκει ο Θεός πάντοτε την καλύτερη λύση που δεν μπορεί να την υπολογίσει ο άνθρωπος. Μα θα φυλακιστεί ο Πέτρος και θα καταδικαστεί σε θάνατο. Ναι, αλλά ο Κύριος θα τον ελευθερώσει με άγγελο. Μα μπορεί ο Σίλας και ο Παύλος θα μπουν στη φυλακή. Ναι, αλλά θα κάνει σεισμό και θα τους ελευθερώσει ο Κύριος. Έχει τρόπο ο Θεός να σε ελευθερώνει, αλλά και να σε ευλογεί. Αλλά το σημαντικότερο από όλα που δεν πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, να παραλείπουμε, να ζητάμε καλό καρπό, καρπός μας να μένει εις δόξαν και έπαινον Θεού. Δέντρο πεφυτευμένο μέσα στους ρίακας των υδάτων. Το φύλωμά μας να θάλει, ο καρπός μας να είναι καλός και ό,τι αν παράτουμε, πόσο μ' αρέσει αυτό. Και ό,τι αν παράτης, ο Θεός θα το ευωδώνει. Μα γίνεται αυτό. Ό,τι αν παράτης ο Θεός θα το ευωδώνει βέβαια. Πότε? Όχι για λίγο, για πάντα. Και ποια είναι η τελική ευόδοση του Θεού? Η αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί αυτό είναι το οποίο εξητούμε, επιθυμούμε και θέλουμε. Προσμένουμε. Προσμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Για να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση. Να εκφύγουμε. Δεν θέλουμε να μείνουμε μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου. Ο Θεός δεν μας φυλάει. Θέλουμε να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσει. Άρα λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού. Γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια και είπαμε πώς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σημαντική γυμνασία είναι προς ο λίγον ωφέλιμος. Αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος. Γιατί έχει επαγγελία, ακούτε αδερφοί, και της παρούσης ζωής, ζωή και αυτή είναι ευλογία, αλλά και της μελούσης ζωής, αιώνια ζωή. Ποιος? Η ευσέβεια, δηλαδή ο φόβος του Θεού, αλλά και ο σεβασμός των αδελφών μας, όλων των ανθρώπων. Σεβόμεθα όλους τους ανθρώπους, όλους, όλους, χωρίς εξαίρεση, καμία εξαίρεση. Μα είναι εχθρός μας, τον αγαπάμε. Μα μας καταράτε, τον αγαπάμε. Μας μισεί, τον αγαπάμε. Μα μας βλάπτει, τον αγαπάμε. Και ιδιαιτέρως γι' αυτόν προσευχόμεθα να τον ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από μας. Γιατί τους αγαπάμε. Και γιατί τους αγαπάμε? Επειδή είμαστε τόσο καλοί? Όχι αδερφοί, δεν είμαστε τόσο καλοί. Δεν είμαι τόσο καλός. Αλλά όταν πληρούμε Πνεύματος Αγίου, τότε η αγάπη του Θεού Πατρός εκχαίεται στην καρδιά μου, την πλημμυρίζει και αγαπάω αυτούς που δεν μπορούσα να αγαπήσω. Μπορώ? Όχι εγώ, ο Θεός. Η αγάπη του Θεού Πατρός. Και η πίστη μου, το ξαναλέω, μεταμορφώνεται σε πίστη Θεού. Πίστη η αγάπη συνεργουμένη. Και είναι τόσο σοβαρό να πιστεύουμε στον Κύριο. Βέβαια, βέβαια, αν ευπίστεως, κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Θέλεις να ευαρεστήσει το Θεό? Να έχεις πίστη δια αγάπη συνεργουμένη. Δηλαδή, ό,τι αν ζητάς από τον Πατέρα Θεό, μη διστάζεις. Ζήτα με πίστη, τη αγάπη συνεργουμένη. Και ο Θεός, επαναλαμβάνω, θα κάνει υπέρ εκ περισσού τον όσο εμείς ζητούμε,
νοούμε κατά τη δύναμη όμως του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας. Γι' αυτό είναι κρίμα, αδερφοί, να σε έχει βαφτίσει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο και εσύ να μην πληρούσε Πνεύματος Αγίου. Κρίμα. Πώς θα σε ευλογήσει ο Θεός? Πού? Στο ταμείο σου, στο αυτοκίνητό σου, στο δρόμο. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Πάντοτε χαίρετε. Και πώς θα χαρώ? Δια Πνεύματος Αγίου. Με τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου θα χαίρομαι εγώ. Όταν πληρούμε Πνεύματος Αγίου, η καρδιά μου πλημμυρίζει χαρά. Αλήθεια βέβαια. Τι ψέματα θα λέω λόγος του Θεού? Ή ψέματα λέω εγώ? Μη γέννητο. Στο ταμείο μου, στο αυτοκίνητό μου, μόνος μου όταν είμαι. Πληρούμε Πνεύματος Αγίου και κατεβαίνει η παρουσία του Θεού και γεμίζω χαρά. Και δοξάζω το Θεό. Αλλά μην το ξεχνάς αυτό, θα το λέω πάντοτε. Και θα δοξάζουμε το Θεό και θα ευγνωμονούμε το Θεό. Δεν θα παραπονιόμαστε στο Θεό, ούτε θα λέμε άλλα πράγματα. Θα δοξάζουμε το Θεό και το μυαλό μας θα καθαρίζεται. Δεν θα υπάρχει ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτες. Θα υπάρχει καθαρότης. Και όταν ευχαριστούμε το Θεό, η καρδιά μας θα είναι πεντακάθαρη, πλημμένη με το αίμα του Χριστού. Δεν θα έχει ρίζες απικρίας. Δεν θα έχει στενοχώρια. Δεν θα έχει μέρημνες. Μπορεί, βέβαια μπορεί. Γιατί θα έρχεται, πραγματικά θα έρχεται ο Θεός και θα πλημμυρίζει την καρδιά σου με την παρουσία Του. Η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάτει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου σου. Μα είναι πολύ ευλογημένη η ζωή του χριστιανού όταν είναι προσεκτικός, όταν είναι πιστός. Και ακούστε τώρα τι λέει. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Επειδή γι' αυτό και κοπιάζουμε και ανημιγητιζόμεθα, διότι ελπίζουμε εις τον ζώντα Θεό, ο οποίος είναι ο σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Εφόσον εγώ πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μου, τότε όπως το λέει, ελπίζομαι στο ζώντα Θεό, τότε θα ελπίζω στο ζώντα Θεό, διότι είναι ο σωτήρ όλων των ανθρώπων, μάλλον των πιστών. Ποια είναι η ελπίδα μου? Στο ζωντανό Θεό. Και τι θα κάνει? Θα με σώζει. Από τι? Από όλα. Και τώρα μπαίνουμε στις προσωπικές εντολές του Κυρίου στον Τιμόθεο, που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Μη δει σας μην καταφρονεί την νεότητά σου. Σε ποιον το λέει? Στον Τιμόθεο. Δεν το λέει κανένας να μην σε καταφρονεί. Αλλά εσύ φρόντιζε τον εαυτό σου, κανένας δεν με συμπεριφρονεί. Πώς? Να γίνεσαι τύπος των πιστών, πρώτον σε λόγο Θεού. Δεν θα λες ότι θέλεις, ότι νομίζεις, ότι ακούς, ότι σου λένε. Θα λες την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώνει. Δεύτερον, γίνου τύπος των πιστών στην αναστροφή. Πώς συμπεριφέρεσαι με τους ανθρώπους? Τους σέβεσαι? Τους αγαπάς? Τους συγχωρείς? Μακροθυμείς μαζί τους? Θυμώνεις? Αγριεύεις? Ο χριστιανός δεν είναι ούτε κίνας να αγριεύει, ούτε κακός εργάτης. Είναι πρόβατο και έχει καλό ποιμένα. Εις αγάπη, να μην το ξαναπούμε, στην αγάπη του Θεού Πατρός. Εις πνεύμα γίνου τύπος των πιστών, εις πνεύμα Άγιο.
Δηλαδή, μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι αληθώς τέκνα Θεού. Ψάξε να δεις, διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο. Έχεις διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Είναι τόσο σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Σε διοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να μην ζούμε κάτω το Πνεύμα, αλλά και να περιπατώμε κάτω το Πνεύμα. Πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπημένοι μου. Πάρα πολύ σοβαρό. Σε κάθε βήμα της ζωής σου να σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Να σου λέει ο Θεός τι πρέπει να κάνεις δια Πνεύματος Αγίου. Μην κάνεις ό,τι θέλεις. Και δοκίμασέ το. Ο Θεός μιλάει. Ο Θεός οδηγεί. Γιατί το γράφει. Δεν θα προσευχηθώ και θα με οδηγήσει ο Θεός. Θα προσευχηθώ και θα μου μιλήσει ο Θεός. Αμήν, αδερφοί. Δεν είναι να νομίσω ότι οδηγούμε. Θα γίνουν όλα ανάποδα. Ανάποδα. Χάλια θα γίνουν στη ζωή σου. Μην ξεκινάς αν δεν έχεις καθαρή και βεβαιωμένη οδηγία Πνεύματος Αγίου τίποτα στη ζωή σου. Μην ξεκινάς τίποτα. Και τι θα κάνω? Ο Θεός θα μου φανερώσει. Πότε? Όταν θέλει Αυτός. Και περίμενε μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, όσο χρειάζεται. Και ξαφνικά θα έρθει ο Κύριος και θα σου πει αυτός είναι ο δρόμος. Από εκεί πρέπει να πας. Μην προχωράς, σταμάτα, μην λες τίποτα. Τι ωραίο που είναι να σου λέει ο Κύριος, από εδώ και πέρα μην λες τίποτα, έχω αναλάβει εγώ. Και να σταματάς να μιλάς. Γιατί συνήθως εμείς μιλάμε, λέμε. Και ξέρετε τι λέμε? Να μην πω τη λέξη. Ό,τι θέλουμε, ό,τι μας κατέβει. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει καλά αποτελέσματα. Ό,τι λέμε πρέπει να είναι λόγια Θεού και λόγια Πνεύματος Αγίου. Εις πνεύμα, εις πίστην και εις καθαρότητα. Πίστη Θεού, δια αγάπης ενεργουμένη, και καθαρότητα, αγνότητα, αγνός ο άνθρωπος. Δεν έχει βρώμικες σκέψεις. Και εδώ να προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί, πώς δημιουργούνται οι βρώμικες σκέψεις στη ζωή μας? Αυτά που ακούμε, δηλαδή προσέχονται στις πνεύματα πλάνης, δασκαλίας, δαιμονίων, υποκρίσεις ψευδολόγων, με αυτά που βλέπουμε. Και τώρα ο διάβολος έχει ανοίξει διόδους να ακούμε και να βλέπουμε πράγματα, ο Θεός να φυλάει, που δεν λέγονται. Μέσα από το κινητό σου μπορείς να δεις, μπορείς να ακούσεις. Τώρα δεν χρειάζεται να πάρουμε εφημερίδες. Δεν ανοίγουμε τηλεόραση. Κάποτε τις είχαμε πετάξει τηλεόραση και καλά κάναμε. Τώρα όμως τηλεόραση έρχεται στα χέρια μας. Και όχι τηλεόραση να μας δείχνει ό,τι θέλει, τηλεόραση να βλέπουμε ό,τι θέλουμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Έτσι χάνεται η καθαρότητά σου. Έτσι χάνεται. Αυτά που ακούς, από αυτά που βλέπεις και εν τέλει από αυτά που διαλογίζεσαι με την καρδιά σου και με το νου σου. Τι να διαλογιζόμαστε? Ότι είναι αγαθόν, και να το διαβάσω από μέσα γιατί ιδιαιτέρως μου αρέσει αυτό, ότι είναι αληθινά, ότι είναι σημνά, ότι είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι αξιαγάπητα, όσα είναι έφημα, όσα είναι νάρετα, όσα είναι αξιέπαινα, τα αυτά να συλλογίζεστε. Συλλογίζεσαι αυτά? Γράφτα σε ένα χαρτί. Κάντε το, σας παρακαλώ, και θα δείτε αποτέλεσμα. Γράψε σε ένα χαρτί και πες, Κύριε, αυτά θέλω να συλλογίζομαι.
Και όταν, όπου και να είσαι, στην προσευχή, στο δρόμο, αυτά να συλλογίζεσαι. Γίνεται με τη χάρη του Χριστού. Δεν γίνεται. Εγώ σας το λέω εκ πείρας. Δεν γίνεται. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το αποτέλεσμα είναι, σου έχει δώσει και ένα χάρισμα ο Θεός. Ποιο είναι το χάρισμα που σου έχει δώσει? Κάποτε η Άννα καινούργια ήταν στην εκκλησία και μπήκε στην κουζίνα και ρωτάει μια αδερφή τι να κάνω, και της είπε κάτι σοφό που μας έχει μείνει: ό,τι μπορείς κάνε. Αυτό είναι το χάρισμα που σου έχει δώσει ο Θεός. Ό,τι μπορείς κάνε. Αυτό που μπορείς, αυτό είναι αυτό που σου έχει χαρίσει ο Θεός. Άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Τι μπορείς να κάνεις στην υπηρεσία του Χριστού και στην υπηρεσία των αδελφών σου και στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Δεν έχει σημασία αν είναι σπουδαίο, μεγάλο, φοβερό, τρομερό. Σημασία είναι ότι αυτό μπορείς. Αυτό σου έχει δώσει ο Θεός, αυτό κάνε. Δηλαδή, εξυπηρέτησε τον αδελφό σου με το αυτοκίνητό σου. Μπορείς να το κάνεις, έχεις αυτοκίνητο. Βαριέσαι. Λέω τώρα, παραδείγματος χάρη. Υπηρέτησε τον αδελφό σου. Δες τι ανάγκη έχει. Κάποια ανάγκη θα έχει ο ελάχιστος αδελφός σου. Δεν λέω οικονομική και οικονομική. Αλλά μην το προσπερνάς τον αδελφό σου. Κάτσε σκέψου λίγο. Πλησίασε τον λίγο. Και πες του, αλλά μην διστάσεις, με αλήθεια. Τι θέλεις να προσευχηθούμε για σένα? Θέλεις να προσευχηθούμε οι δυο μας? Γιατί λέει η Γραφή, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, ό,τι ζητήσουν θα τους το κάνω. Πήγαινε βρες έναν αδερφό που έχει προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά και πες του και πες της, αδελφή, θέλεις να προσευχηθούμε οι δυο μας? Είμαστε δύο, μπορεί να μην είμαστε τρεις, αλλά με τον Χριστό είμαστε τρεις. Έλα να προσευχηθούμε. Και εδώ στην εκκλησία προσευχή σου, αλλά και στο σπίτι σου κλείσε ραντεβού και προσευχή σου. Να δεις ότι ο Θεός κάνει μεγαλεία. Και επαναλαμβάνω, έως να έλθω, μία μέλη το χάρισμα το οποίο είναι εσύ και το οποίο σου εδόθη δια προφητείας. Εάν έχεις κάποιο χάρισμα που σου δόθηκε με προφητεία, χρησιμοποίησέ το. Και τελειώνοντας, μπαίνουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε. Εάν θέλεις να έχεις πρόοδο, προκοπή στη ζωή σου, πού? Παντού. Αν θέλεις να έχεις προκοπή στη ζωή σου, δηλαδή ό,τι κάνεις ο Θεός να το ευωδώνει, να μελετάς, να μελετάς το Λόγο του Θεού με πρόθεση να μένεις στο Λόγο του Θεού και να προσέχεις όταν προοδεύεις, μην υπερηφανευθείς, αλλά ιδιαιτέρως πρόσεχε, γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν ψευδοδιδασκαλίες, αιρέσεις απολίας. Μακριά από αυτούς, μακριά από αυτά. Παγίδες σατανικές είναι. Ο Θεός να μας φυλάει και εμείς να προσευχόμαστε να μας δίνει ο Θεός αποκάλυψη του Λόγου του Θεού για να περπατάμε ακριβώς και κατά πάντα στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.